Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Σε λίγες ώρες η κρίσιμη ψηφοφορία για το δεύτερο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα. Αντιδράσεις από την αριστερή πλατφόρμα. Κλειστά χαρτιά από αρκετούς βουλευτές. Crash test για την κυβέρνηση από ψηνή ψηφοφορία. Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Τσίπρα. Σε απευθεία σύνδεση όλες οι εξελίξεις. Πλήγμα κατά της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης χαρακτηρίζουν το σχέδιο κώδικα πολιτικής δικονομίας οι δικηγόροι. Πλήττονται ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και ευνοούνται οι τράπεζες. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μιλά στο Ιόνιαν. Οι κακές επιδόσεις των μαθητών και οι αλλαγές στον τρόπο μεταγραφών συμπιέζουν φέτος προς τα κάτω τις βάσεις για την εισαγωγή στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σαρώνουν τα συνεργεία του ΣΔΟΕ στην περιφέρεια, ελέγχοντας αν κόβονται αποδείξεις σε απόγνωση επιχειρηματίες με την αύξηση του ΦΠΑ. Τραγικό τέλος για τον 38χρονο αγνοούμενο στην Κεφαλονιά, βρέθηκε από τουρίστες νεκρός σε χωράφι. Αδειάζουν τα ράφια των κοινωνικών παντοπολίων, έκκληση των Δήμων για βοήθεια. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας, απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 9 ακριβώς.